Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Σταύρο τον Παπαδόπουλο για να προσεγγίσουμε το άλλο μεγάλο ζήτημα που η Δέλτα Τηλεόραση αναδεικνύει και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα, την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα τις προσεχείς ημέρες να σας παρουσιάσουμε με αναλυτικότερα στοιχεία. Κάθε φορά βεβαίως που αναζητούμε στοιχεία για την υπόθεση που αφορά την ΔΕΒΖΟΣ, την Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών στο Τρίγωνο, μια υπόθεση την οποία τη θεωρούσαμε χαμένη, αδρανή, μια υπόθεση η οποία θεωρούσαμε οι περισσότεροι πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συζητάμε γι' αυτό, πόσο μάλλον όταν έχουν επικυρωποιηθεί χίλια δυο ζητήματα, φαίνεται πως όχι μόνο ζει αλλά και βασιλεύει. Έτσι δεν είναι, Σταύρο? Και μάλιστα και με μια μονάδα η οποία είναι σε πλήρη λειτουργία εδώ και σε λίγες ημέρες. Είναι σε πλήρη λειτουργία, αλλά όχι με το ειδικό καθεστώς της ΔΕΒΖΟΣ. Λειτουργεί όπως θα λειτουργήσει οπουδήποτε. Το ιστορικό της ΔΕΒΖΟΣ έχει ως εξής. Παλιά, επί νομαρχίας ακόμη Νικόλαου Ζαμπουνίδη, προσπάθησε να γίνει αυτό, να λειτουργήσει η ΔΕΒΖΟΣ. Ξεκίνησε επί νομαρχίας Γιώργου Ντόλι. Γιώργου Ντόλι, ναι. Τότε δόθηκαν μάλιστα μετοχές στα εργατικά κέντρα. Στη συνέχεια από τον κύριο Ζαμπουνίδη ζητήθηκαν πίσω οι μετοχές, δόθηκαν δωρεάν βεβαίως, προκειμένου να δοθούν σε ξένους επενδυτές. Δεν ευόδωσε αυτή η προσπάθεια. Από όσο γνωρίζω τώρα, η άδεια της ΔΕΒΖΟΣ έχει λήξει 30/10. Δεν υπάρχει δηλαδή ισχύον καθεστώς, ειδικό οικονομικό καθεστώς. Πρέπει για να επαναλειτουργήσει, και με μια προσπάθεια ιδιότητα που γίνεται τώρα τον κύριο Κονσολίδη, να γίνει ξανά, να εγκριθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουν εγκριθεί αυτές πριν λίγους μήνες. Και πρέπει να γίνει η ρημοτόμηση και η πολεοδόμηση εκ νέου που έχει φτάσει στο 70%. Πάντως, Σταύρο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να πούμε στους τηλεθεατές μας πως τον Απρίλιο τώρα του 2012 ο κύριος Ξινίδης ως Υπουργός Ανάπτυξης και ο κύριος Παπακοσταντίνος Υπουργός ΠΕΚΑ, ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, υπέγραψαν μια κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ανανεώνεται, αυτή είναι η περιγραφή του εγγράφου που υπέγραψαν, ανανεώνεται η έδεια λειτουργίας της ΔΕΒΖΟΣ. Της ΔΕΒΖΟΣ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως προκάλεσε την εντύπωση στα καλά του καθουμένου μετά από τόσα χρόνια. Όταν ακριβώς θεωρούσαμε πως πλέον δεν ισχύουν και οι ειδικές συνθήκες από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, από το 2003-2004, όταν ακριβώς συστάθηκε η ΔΕΒΖΟΣ τον Μάρτιο, νομίζω, του 2003. Τότε ακριβώς που θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι θα έρχονται Βούλγαροι εργάτες, θα εργάζονται στη ΔΕΒΖΟΣ, στην περιοχή δηλαδή του Τριγώνου, και το βράδυ θα γυρνάνε στα σπίτια τους όπου θα διαμένουν. Με το φθηνό εργατικό δυναμικό. Τότε βέβαια η Βουλγαρία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που η Βουλγαρία έγινε εταίρος μας, θεωρήσαμε πως αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να ισχύσει και γι' αυτό ατόνισε ή ματαιώθηκε το σχέδιο της ΔΕΒΖΟΣ. Τώρα συζητάμε για τη ΣΕΟΣ, μια τελείως διαφορετική ή με πολλές κοινές συνισταμένες σε έναν βαθμό. Κάτι βέβαια το οποίο έχει πολλές διαφορές αλλά και πολλά κοινά σημεία, πρέπει να πούμε. Πάντως είναι πιο πιθανό να λειτουργήσει η ΔΕΒΖΟΣ παρά η ΕΟΣ. Πιο κοντά δηλαδή στην έγκριση και στην αδειοδότησή της είναι η ΔΕΒΖΟΣ, ενώ η ΕΟΣ είναι ακόμη στο αρχικό στάδιο. Τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία υπάρχουν, Σταύρο, είναι για ποιον λόγο μέχρι τώρα όλοι όσοι πέρασαν ως αιρετοί από τις θέσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι νομάρχες, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, για ποιον λόγο μέχρι τώρα δεν στήριξαν αυτό το project, αυτό το σχέδιο, την ΔΕΒΖΟΣ. Αντιθέτως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση από ορισμένους, ένα πολύ μεγάλο πάθος για τη λειτουργία των ΕΟΣ. Τι είναι αυτό, είναι καινούριο φρούτο και το οποίο χαιρόμαστε που το κρεμάσαμε το κοσκινάκι μας και το παρακολουθούμε? Είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Υπάρχουν καινούργιες εξελίξεις τις οποίες μήπως ακόμη δεν μας τις έχουν πει και πρέπει να τις αναζητήσουμε? Ένα είναι βέβαιο, πως λειτουργεί μια μονάδα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Είναι ανάμεσα στο Αρμένιο και στη Φτελιά, μια σχετικά μεγάλη, όχι ιδιαίτερα μεγάλη μονάδα, γύρω στα 10 στρέμματα. Καλύπτει 18 στρέμματα πάντως. Από τα συνολικά 650.000 τετραγωνικά μέτρα, 650.000 τετραγωνικά μέτρα, που είναι όλη η έκταση της ΔΕΒΖΟΣ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το καινούργιο του πράγματος. Πριν από 20 ημέρες ηλεκτροδοτήθηκε η μονάδα αυτή και τέθηκε σε λειτουργία. Πάντως, γεγονός είναι ότι ο ιδιώτης έχει αναλάβει το κόνσεπτ όλο και προχωρά τις διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει η ΔΕΒΖΟΣ με διαφορετικό οικονομικό και φορολογικό καθεστώς. Αυτό δηλαδή που είναι το ζητούμενο και της ΕΟΣ. Όσον αφορά την επισήμασή σου, γιατί τέτοια ζέση όσον αφορά της ΕΟΣ, ενδεχομένως να υπάρχει εκδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα, βέβαια, ποιο είναι αυτό, δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε και δεν μας το έχουν πει ξεκάθαρα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, Σταύρο? Ότι από το 2007, τον Ιούλιο του 2007, έγινε η μεταβίβαση του 70% των μετοχών από την Ομαρχία Εύρου τότε
στον κύριο Κονσολίδη. Στον κύριο Κώστα Κονσολίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ΔΕΦΖΟΣ αυτή τη στιγμή, με τον οποίο έχουμε έρθει σε επαφή και συμφωνήσαμε ότι την Τρίτη θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ στο δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης να συζητήσουμε μαζί με τον άνθρωπο αυτόν, τον ιδιώτη δηλαδή, ο οποίος επένδυσε, περίπου μισό εκατομμύριο επένδυσε ο άνθρωπος αυτός. Έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται με βάση τα χαρτιά τα οποία υπάρχουν ή αυτά που έχουμε βρει. Και κατά δήλωση δική του άλλωστε. Μισό εκατομμύριο επένδυσε ο άνθρωπος. Απορώ δηλαδή τι απείλαυσε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο επενδυτής από τότε μέχρι και σήμερα. Διότι φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα κέρδος ουσιαστικά. Εκτός και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μας το εξηγήσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα έχουμε την Τρίτη. Είναι γεγονός ότι με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά ο συγκεκριμένος ιδιώτης προχωρά. Ήδη έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες συνέταξε ο ίδιος, πλήρωσε για να συνταχθούν, και προχωράει η ερημοτόμηση και η πολεοδόμηση και έχει φτάσει σε πολύ καλό βαθμό. Γεγονός είναι όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα διεκδικήσει βεβαίως και ένα ειδικό οικονομικό φορολογικό καθεστώς. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Σε ό,τι αφορά βεβαίως τα δεδομένα της ΔΕΦΖΟΣ, να πούμε ότι εκτός από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Κονσολίδη την Τρίτη, θα έχουμε τη δυνατότητα, θα ζητήσουμε μάλλον και ελπίζουμε να μας δώσει η ίδια την δυνατότητα. Μιλώ για την αντιπεριφερειάρχη του Εύρου, την κυρία Νικολάου. Θα ζητήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΔΕΦΖΟΣ σήμερα. Πώς εκπροσωπείται το 30% της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή της αντιπεριφέρειας ή έστω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε αυτήν την επιχείρηση, τι ακριβώς συμβαίνει με τα στοιχεία τα οικονομικά αυτής της επιχείρησης και τι σκοπό έχουν να κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν μιλούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το 30% τι κέρδος, τι αποφέρει στην νομαρχία. Ποιες υποχρεώσεις και ποια τα ανταλλάγματα. Ασφαλώς είναι ζητήματα τα οποία κανείς ακόμα δεν μας τα έχει μπει και νομίζω πως κάποια στιγμή είναι χρήσιμο να τα αναζητήσουμε. Μάλιστα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΖΟΣ Σταύρος συμμετέχουν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Είναι ο κύριος Σταύρος Βαβίας, ο εκπρόσωπος ουσιαστικά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, πρέπει να μας πει και ο ίδιος τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει και τι δραστηριότητα έχει επιδείξει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, που βρίσκεται στη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΖΟΣ. Με δεδομένο ότι ο ιδιώτης προχωράει, έχει επενδύσει μισό εκατομμύριο όπως προανέφερες, που σημαίνει ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, κάπως να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον πάντως όλη αυτή η ιστορία. Στις επόμενες ημέρες τα σπουδαιότερα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προσεγγίζουμε κομμάτι-κομμάτι την υπόθεση αυτήν. Και διαβεβαιώνουμε τους λεθεατές μας πως κάθε μέρα προκύπτουν και στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν όλα μαζί συνολικά τις προσεχείς ημέρες, με κάθε λεπτομέρεια, με όλη την αλήθεια ακριβώς όπως προκύπτει, για μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον φαντάζει περίεργη, χωρίς αυτό να έχει καμία άλλη υπόνοια ή να αφήνουμε προς το παρόν άλλο είδους να δημιουργούμε μάλλον υποψίες στους τηλεθεατές μας. Ας κρατήσουμε μια άνω τελεία στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα αν αργότερα χρειαστεί να βάλουμε και πολλά θαυμαστικά με ερωτηματικά, προς το παρόν βάζουμε τα ερωτηματικά και τις άνω τελείες, ελπίζουμε πως θα καταλήξει με θαυμαστικά θετικά όλη αυτή η έρευνα στο τέλος. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντόμ! Ήρθε ο κύριος Ντόμ! Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να κάνουν το σπίτι σας ξεχωριστό, προσφέροντάς σας οικονομία με οικολογικό χαρακτήρα. Και ένα όνομα που σας προσφέρει όλα αυτά μαζί. Μαρμοντόμ. Σοβάδες. Κόλλες αρμόστοκοι. Στεγανοτικά. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και ένα πλήθος ακόμη προϊόντα για την οικοδομή. Μαρμοντόμ. Πιστοποιημένα προϊόντα με την εγγύηση FHL Κυριακίδης. Μαρμοντόμ. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Φιλαράκι, αυτά εδώ στη Γερμανία τα λένε Βιέννης. Στη Βιέννη τα λένε Φραγκφούρτης. Άντε, βγάλε άκριση μετά. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πάντως τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σε λέω, δεν παίζονται. Ο χρόνος τρέχει. Υπάρχουν όμως πράγματα που παραμένουν σταθερά.
Αρχιτεκτονικό γραφείο Λουκάς και συνεργάτες. Κατασκευές που καταργούν το χρόνο. Αξίες που αγνοούν τις τέσσερις εποχές του. Ιδέες που δημιουργούν έκπληξη. Τώρα αναλαμβάνουμε την ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση οποιοδήποτε κτηρίου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΚΕΝΑΚ, τη ριζική ανακαίνιση και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Αρχιτεκτονικό γραφείο Λουκάς και συνεργάτες. Καλοκαίρι.